από την τηλεόραση Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών για την αύξηση στις τιμές των διοδίων από την 1η Ιανουαρίου του 2019 έχει προκαλέσει αναστάτωση στους οδηγούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αναμενόμενη αύξηση στην τιμή των διοδίων θα υπερβαίνει το 100%, όπως στα Μάλγαρα, όπου το αντίτιμο θα διαμορφωθεί στα 3 ευρώ από 1,20 που ισχύει σήμερα. Πάρα πολύ ακριβά τα διόδια, και 3 ευρώ δηλαδή, δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Τα λεφτά δεν φτάνουν και τα διόδια πήγαινε, έλα, είναι 10 ευρώ ήδη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης αποτελούσε ένα από τα προαπαιτούμενα του επικαιροποιημένου μνημονίου για το κλείσιμο του προγράμματος, αλλά και για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού παραχώρησης Εγνατίας Οδού έως και 35 έτη, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Όπως μας είπαν οι οδηγοί που χρησιμοποιούν συχνά τα διόδια των Μαλγάρων, η αύξηση τιμής θα αποτελέσει ένα ακόμη δυσβάστακτο βάρος. Ακριβά, πολύ ακριβά. Ο δρόμος δεν είναι καλός. Τα διόδια είναι ακριβά. Αν πάνε 3 ευρώ. Μένει περισσότερα έξοδα, λιγότερα λεφτά για μας. Τι να πω. Παράλληλα με τις αυξήσεις των διοδίων θα περιοριστούν τόσο οι μετακινήσεις, ενώ θα επιβαρυνθεί σημαντικά το οδικό δίκτυο των τοπικών κοινοτήτων. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα που τα διόδια αυξάνονται, και δεν αυξάνεται μόνο το 1,20 που λέμε για τα αγιοταχή, σκεφτείτε ότι αν αυξηθεί κατά 150% καταναλογή για τα φορτηγά, δεν θα υπάρχει φορτηγό το οποίο θα περάσει μέσα από τα διόδια. Θα έρχονται όλοι από εκεί. Εγώ για να πάω από εδώ στην Κατερίνη θέλω 20 ευρώ διόδια. Έχουμε σταματήσει να κυκλοφορούμε πλέον. Δεν ξέρω πόσο κάνουν τα διόδια να μην. Όλα είναι εις βάρος μας. Όλα εμείς θα πληρώνουμε. Τι να πούμε άλλο. Αυξήσεις που ανέρχονται σε ποσοστό 67% κατά μέσο όρο θα ισχύσουν τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Με τη νέα απόφαση, η χρέωση ανά χιλιόμετρο στο μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της χώρας ορίζονται σε 5 λεπτά από 3 λεπτά που είναι τώρα για την κατηγορία οχημάτων 2 που αφορά στα συμβατικά γιοταχή. Ως εκ τούτου, για την απόσταση των 658 χιλιόμετρων από την Ιγουμενίτσα έως τους κήπους στον Εύρο, οι οδηγοί θα πρέπει να καταβάλουν 32,9 ευρώ από 19,7 ευρώ που πληρώνουν σήμερα. Σταθμός διοδίων προβλέπεται να λειτουργήσει μέσα στο 2019 και κοντά στο Αραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η χρέωση για τα συμβατικά γιοταχή θα διαμορφωθεί σε 70 λεπτά. Η έλλειψη είναι φοβερή, κάθε χρόνο το λέμε, και αντί να βελτιώνεται, χειροτερεύει. Υπήρχε το ασθενοφόρο με ένα περιστατικό σε εξέλιξη που το πήγαινε στον Πολύγυρο. Έγινε το δεύτερο περιστατικό, ανακοπή στην Καλλιθέα, στην παραθυλία της Καλλιθέας. Η εντολή που δόθηκε από ό,τι μάθαμε από τους εκαβίτες ήταν να αφήσουν το περιστατικό που ήδη μετέφεραν στο κέντρο υγείας Μουδανιών για να γυρίσουν να πάρουν το άλλο. Δεν γίνεται έτσι. Η Χαλκιδική είναι έχει μια ιδιομορφία γεωγραφική, έτσι πως είναι δομημένα το δικό της δίκτυο και πως είναι δομημένη η Χαλκιδική. Να φανταστείτε, είναι για να καταλάβετε, είναι σαν να ξεκινάει ένα περιστατικό, συμβαίνει στην Τζιμισκή και το ασθενοφόρο ξεκινάει από την Κατερίνη να πάει να το πάρει. Η Αναστασία Χαλκιά είναι εθελόντρια ελληνικής ομάδας διάσωσης. Με απογοήτευση μιλά για την κατάσταση που επικρατεί με το ΕΚΑΒ στη Χαλκιδική, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει ακόμα πριν καλά-καλά ξεκινήσει το καλοκαίρι. Η δικιά μας βοήθεια προς το κέντρο υγείας, παράδειγμα, πριν 2 χρόνια το ασθενοφόρο δεν είχε λάστιχα, περάσαμε εμείς λάστιχα. Το κέντρο υγείας δεν είχε καρδιογράφο, αγοράσαμε καρδιογράφο και όλα τα αναλώσιμα για το κέντρο υγείας. Όσον αφορά για τη λειτουργία εδώ των ασθενοφόρων, οχήματα υπάρχουν, δεν υπάρχει προσωπικό. Υπάρχουν γύρω στις 25 με 30 βάρδιες σκηνές το μήνα. Αυτή την εποχή που μιλάμε, και ο ρόλος μας εμάς σαν σφεμί και σαν διασώσεις εθελοντές είναι να βοηθούμε όταν λείπει το ασθενοφόρο, να πηγαίνουμε σε διάφορα περιστατικά και να βοηθούμε τους πολίτες μας. Δεκάδες περιστατικά έχει να διηγηθεί από την πλευρά του και ο Θεμελής Ιερισιώτης, που είναι εθελοντής και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Εθελοντών Μονάδων Υγείας Κασάνδρας. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει, καθώς οι ελλείψεις είναι πολύ μεγάλες, έχει εξοπλίσει καταλήλως το αυτοκίνητό του για πάν ενδεχόμενο. Το Σάββατο βράδυ ήμουν στο χώρο εργασίας μου και κάποια στιγμή ένας πατέρας έφερε το παιδάκι στα χέρια του και με το παραδίδει και μου λέει δεν αναπνέει, μου λέει ήταν έντρομος, δεν αναπνέει. Λόγω ότι γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες, το πήρα το παιδάκι αμέσως, το έβαλα πάνω σε ένα τραπέζι και ξεκίνησα να κάνω τεχνικές αναπνοές. Μετά από 5 εφησίσεις το παιδάκι επανήρθε. Σε πόση ώρα μετά μπόρεσε να έρθει ο ΕΚΑΒ?
Είχε εκείνη την ημέρα βάρδια το ασθενοφόρο εδώ στο κέντρο υγείας, απλά ήταν σε περιστατικό, το οποίο δεν μπορούσε να έρθει, ήταν μακριά το επόμενο ασθενοφόρο. Και αναγκαστικά πήρα εγώ το μωράκι, 1,5 χρονών παιδάκι ήταν αυτό, το πήρα με το δικό μου το αυτοκίνητο, το έφερα στο κέντρο υγείας, γιατί και το δικό μου το αυτοκίνητο είναι αρκετά εξοπλισμένο, ό,τι χρειαστεί, έχω απεινιδωτή, έχω οξυγόνο, έχω τα απαραίτητα, τα έχω μαζί μου πάντα. Το έφερα στο κέντρο υγείας, το αναλάβανε οι γιατροί εδώ στο κέντρο υγείας και περιμέναν ασθενοφόρο να έρθει, δεν ξέρω πού ήρθε, ήρθε άλλο ασθενοφόρο για να το μεταφέρει σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σε κάθε χωριό της Χαλκιδικής υπάρχουν από 2-5 εθελοντές, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που σπέβδουν να βοηθήσουν όταν υπάρχει πρόβλημα. Οι διασώστες που δουλεύουν στο ΕΚΑΒ είναι ήρωες. Είναι ήρωες εδώ στην Κασάνδρα. Δουλεύουν και πέρα του ωραρίου τους, δουλεύουν και πέρα των δυναμεών τους. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης στη Βάση Ετοιμότητας Κασάνδρας έχει κάνει, προσπαθούμε μάλλον να κάνουμε ένα δίκτυο, να είμαστε 2-5 εθελοντές σε κάθε χωριό, έτσι ώστε σε κάθε, αν συμβαίνει κάποιο περιστατικό, να μπορούμε να επέμβουμε επικουρικά φυσικά με τους διασώστες. Εμείς δεν αντικαθιστάμε το κράτος, ούτε τους θεσμούς, ούτε το ΕΚΑΒ. Έφτασε όμως να τρέχουμε λίγο πιο μπροστά, γιατί δεν μπορούν, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Το να βλέπετε τα ασθενοφόρα να κάθονται στην Κασάνδρα και να γίνεται ένα τροχαίο και να μην υπάρχει οδηγός να τους πάρει από το τροχαίο, είναι τραγικό. Το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής θα δεχθεί τους καλοκαιρινούς μήνες σχεδόν 1 εκατομμύριο επισκέπτες, με την ανάγκη για άμεση έβρεση λύσης να κρίνεται επιτακτική. Τα εγγένεια για την επίσημη έναρξη λειτουργίας της τοπικής μονάδας υγείας που εδρεύει στην Ευκαρπία πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία πολιτών κάθε ηλικίας. Πρόκειται για την 7η τομή από τις συνολικά 33 που σχεδιάζεται να λειτουργήσουν μέχρι τα μέσα καλοκαιριού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Ιμαθίας, της Πιερίας και της Πέλλας. Για το τομή έχω να πω το εξής. Όταν άκουσα και εγώ ότι θα γίνει μια τοπική μονάδα υγείας εδώ στην περιοχή μας, χάρηκα πάρα πολύ. Και ήρθα κατευθείαν και έκανα αίτηση και γράφτηκα. Γιατί πιστεύω θα εξυπηρετηθώ πιο γρήγορα από ότι στο ΙΚΑ ή στα τοπικά εδώ σε νοσοκομεία. Είναι κάτι που το χρειαζόταν και η Δημοτική Ενότητα Ευκαρπίας, αλλά και όλες οι δημοτικές ενότητες και οι Δήμοι. Είναι το πρώτο στάδιο πριν πάμε στο νοσοκομείο για κάποιες ακτινογραφίες, για ένα γιατρό που θα επισκεφτούμε και πόσο μάλιστα στη σημερινή εποχή που δεν μπορούμε όλοι να πληρώνουμε επισκέψεις στους ιδιωτικούς γιατρούς. Κατά τη διάρκεια των εγγενείων, το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης και ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Γιώργος Κύρκος. Επίσης, την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. Όπως ακούσατε και στην τελετή των εγγενείων, από τις 7 πρώτες τοπικές μονάδες υγείας που λειτουργήσαν, 4 είναι στο Δήμο Παύλου Μελά. Δεν μπορεί παρά να μην είμαι χαρούμενος. Εδώ στην Ευκαρπία, στο χώρο του πρώην Δημαρχείου, αξιοποιήθηκε με τον κατάλληλο τρόπο, γιατί η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό και πρέπει να παρέχεται δωρεάν στους πολίτες. Σήμερα κάναμε αυτή την εκδήλωση εδώ στην Τόμη Ευκαρπίας. Θα πάμε τώρα σε λίγο στην Πολύχνη. Τίμησαμε την παρουσία τους δύο υπουργοί, Μακεδονίας Θράκης και Εξωτερικών. Κοιτάξτε, μέχρι τέλους του μήνα αυτού έχουμε βάλει στοίχημα ότι θα λειτουργήσουμε στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια 17 από τις 30 που έχουμε υποχρέωση, συμβατική υποχρέωση, γιατί όπως ξέρετε είναι συγχρηματοδοτούμενο το πρόγραμμα. Σταθερή προσήλυση της κυβέρνησης είναι η επούλωση των πληγών όλων αυτών των χρόνων, ιδιαίτερα στις κοινωνικές ευαίσθητες ομάδες. Το δικαίωμα της υγείας είναι πραγματικά δικαίωμα, κοινωνικό και ατομικό. Ένα λιθαράκι ακόμα μπήκε με την ίδρυση μιας και νέας τοπικής μονάδας υγείας εδώ στο Δήμο του Παύλου Μελά και ακόμα μίας που σε λίγο θα εγκαινιαστεί. Είναι σπουδαίο ότι γίνεται αυτό στην περιοχή αυτή, μια πολυπληθής περιοχή, με μια δομή, με μια καινούργια μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με τον σαν οικογενειακός γιατρός, κάτι το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια το επιδιώκαμε, αλλά και λόγω της κρίσης και κυρίως λόγω του σχεδιασμού, συμβαίνει τώρα τον τελευταίο καιρό. Είναι σπουδαίο ότι γίνεται, ότι είναι πολύ κοντά στους δημότες, πολύ κοντά στους πολίτες, να υπάρχουν γιατροί οι οποίοι κάνουν ουσιαστικά την καταγραφή των ανθρώπων
ώστε να έχουν έναν ηλεκτρονικό φάκελο και σε οποιοδήποτε περίπτωση και για πρόληψη αλλά και κυρίως για να υπάρχει μια ενημέρωση άμεση όταν θα χρειαστεί. Η κοινωνία της Ευκαρπίας έχει αγκαλιάσει τον νέο θεσμό, καθώς ήδη έχουν εγγραφεί περισσότερα από 1.000 άτομα, μεταξύ των οποίων 280 παιδιά, που πολλά από αυτά ήταν ανασφάλιστα. Ομάδα αντιεξουσιαστών εισέβαλε λίγο μετά τις 10 το πρωί στο κτίριο που στεγάζεται η Ελληνοαμερικάνικη Ένωση επί της οδού Φράγκων στη Θεσσαλονίκη. Παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από περίπου 20 άτομα όταν το πρωί εισέβαλαν στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. Οι δράστες μπήκαν στο κτίριο και έγραψαν με σπρέι συνθήματα στους διαδρόμους υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα. Πέταξαν τρικάκια και στη συνέχεια αποχώρησαν αφού δεν κατάφεραν να μπουν στα γραφεία της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης. Το περιστατικό έχει κινητοποιήσει τις αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε επιφυλακή για πιθανές νέες παρεμβάσεις και σε άλλα κτίρια το επόμενο διάστημα. Τρίτο κύμα μεταρρυθμίσεων στον χώρο της αυτοδιοίκησης, την περιφερειακή διακυβέρνηση, σχεδιάζει το κίνημα αλλαγής. Αυτό επεσήμανε η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, Φόφη Γεννηματά, η οποία βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε συνάντηση με τους δημάρχους. Όπως τόνισε η κυρία Γεννηματά, αυτή είναι η κατεύθυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο το κίνημα αλλαγής και η Δημοκρατική Συμπαράταξη γνωρίζει το πώς θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Το ότι έχουμε παράδοση στον χώρο της αυτοδιοίκησης, έχουμε ηγεμονία στον χώρο, έχουμε συνδεθεί με όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και τομές που έγιναν. Τα προηγούμενα χρόνια μάλιστα παλεύαμε μόνοι μας με όλους τους υπόλοιπους απέναντί μας που δήλωναν ότι θα καταργήσουν τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις και τις τομές που εμείς κάναμε. Σήμερα έρχονται πίσω μας και όλοι ακολουθούν τη δική μας πολιτική. Εμείς έχουμε στόχο να φτάσουμε με ένα τρίτο κύμα μεταρρυθμίσεων στον χώρο της αυτοδιοίκησης στην περιφερειακή διακυβέρνηση. Αυτή είναι η κατεύθυνση που υπάρχει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί μπορούμε να φτάσουμε και εμείς ξέρουμε το πώς. Θα ακολουθήσει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα βεβαίως, όπου θα παρουσιάσουμε τις συνολικές προτάσεις μας για το χώρο της αυτοδιοίκησης. Διότι αυτό που επιχειρεί σήμερα η κυβέρνηση με τον Κλεισθένη συκοφαντεί και την απλή αναλογική και τον ίδιο τον Κλεισθένη και τη μνήμη του. Δυστυχώς είναι απλώς μια απόπειρα εκμετάλλευσης μικροκομματικών συμφερόντων, εξυπηρέτησης μικροκομματικών συμφερόντων, χωρίς κανείς να κοιτά πώς θα στηριχθούν ακόμα περισσότερο οι Δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας που απέδειξαν στα χρόνια της κρίσης με τις μεταρρυθμίσεις που έκανε το κόμμα μας ότι μπορούν να αντέξουν, μπορούν να ανταπεξέλθουν και σήμερα πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Αναφορικά με τις θέσεις του κινήματος, η κυρία Γεννηματά προανήγγειλε μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για την παρουσίασή τους, ενώ σύντομα, όπως είπε, θα είναι σε θέση να ανακοινώσει τους βασικούς υποψηφίους στις περιφέρειες και στους μεγάλους Δήμους. Μάλιστα, η κυρία Γεννηματά, μετά από συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, δήλωσε τη στήριξή της στην υποψηφιότητά του. Εμείς έχουμε πάρει απόφαση ως κίνημα αλλαγής και το ξεκαθαρίζω και από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, ότι θα στηρίξουμε και πάλι τους εκλεγμένους δημάρχους και περιφερειάρχες του χώρου μας, γιατί τιμούμε το έργο τους αλλά και τη σχέση τους με τους πολίτες. Πέρα από το ότι είναι ευπρόσδεκτη κάθε στήριξη από οποιαδήποτε πλευρά, εκτός φυσικά από τις ακραίες, στην δουλειά που κάνουμε, είπαμε πλέον ότι το αίμα νερό δεν γίνεται. Και ονοείται. Από εκεί και πέρα, η δικιά μας προσπάθεια είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάναμε, να την βελτιώσουμε, να την μεγαλώσουμε για να αποκατασταθεί πια η Θεσσαλονίκη σαν μια πόλη η οποία είναι ανοιχτή, είναι ανοιχτή σε μεταρρυθμίσεις, προοδευτική, να πρωτοπορεί σε καταστάσεις οι οποίες θα την φέρουν μπροστά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από εκεί και πέρα δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Η κυρία Γεννηματά είχε συνάντηση και με το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, στους οποίους εξέφρασε την καταδίκη της για την επίθεση που είχαν δεχθεί, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι διατηρεί ένα καθεστώς ανομίας. Πλέον τα περιστατικά βίας και ανομίας έχουν γίνει καθημερινότητα σε όλη τη χώρα. Ανεξέλεγκτοι κουκουλοφόροι εφορμούν στα κέντρα των πόλεων, σε δημόσια κτίρια, στα πανεπιστήμια, σε πρεσβείες και από σήμερα και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Η δε επίθεση εναντίον των αστυνομικών εδώ στη Θεσσαλονίκη πραγματικά ξεχύλισε το ποτήρι. Είναι φανερό ότι τρομοκρατούν όλοι αυτοί με την ανοχή της κυβέρνησης. Υπάρχουν σχέσεις στοργής ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ και στους πρωταγωνιστές όλων αυτών των επεισοδίων. Εμείς έχουμε ως προτεραιότητα την προστασία
τη ζωή των πολιτών και του δικαιώματός τους στην ασφάλεια. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι και οι αστυνομικοί θα είναι απερίσκεπτοι και θα στηρίζονται από την πολιτεία για να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Την κυρία Γεννηματά συνόδευαν ο νέος γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο εκπρόσωπος τύπου, Παύλος Χριστίδης, ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπεύθυνος για θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Γιώργος Αλβανιτίδης, ο Πάρης Κουκουλόπουλος αλλά και ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ανοίγοντας το δρόμο για την επιτάχυση των διαδικασιών επίλυσης του Σκοπιανού. Η επικοινωνία των Αλέξη Τσίπρα Ζώνα Τζάεφ έγινε σε καλό κλίμα και διήρκησε περίπου μία ώρα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μάλιστα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να έχουν και νέα επικοινωνία την Τρίτη το πρωί. Η επικοινωνία επί της ουσίας υποδηλώνει την δρομολόγηση εξελίξεων στο ζήτημα της ονομασίας της γειτονικής χώρας. Κυβερνητικές πηγές διαβεβαίωναν ότι η Αθήνα επιμένει σε λύση με σύνθετη ονομασία, ίδια για εσωτερικό και εξωτερικό, με παράλληλη αφαίρεση των αλυτρωτικών βλέψεων και αλλαγή του συντάγματος. Δεν θα ψηφίσουμε και δεν θα συνενέσουμε σε συμφωνία που θα εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία, επανέλαβε κατηγορηματικά η Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονία Στράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά, ενώ αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για το σχολιασμό των συλλαλητηρίων, ενώ τόνισε ότι με βάση την πληροφόρηση που υπάρχει δεν μπορεί να τοποθετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι τα προηγούμενα χρόνια, όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, επειδή δεν είχαμε να αποδείξουμε τίποτα, το αφήσαμε αυτό και γιγαντώθηκε. Σήμερα όμως που έρχεται η ώρα για άλλη μια φορά να συνεννοηθούμε, περιμένουμε από αυτούς να κάνουν τις κινήσεις που πρέπει. Και μία αναφορά, αν μου επιτρέπετε, είμαι υπουργός αυτής της κυβέρνησης, αλλά προέρχομαι και από ένα μικρό κόμμα το οποίο συγκυβερνά. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είπαμε ότι και εγώ προσωπικά και δεν θα ψηφίσουμε και δεν θα συνενέσουμε σε καμία ονομασία η οποία να έχει μέσα τον όρο Μακεδονία. Νομίζω ότι προκαλεί και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας με τους χειρισμούς του. Όταν λέει πως αυτοί που κατεβαίνουν στα συλλαλητήρια είναι ετερόκλητος όπλων, ουσιαστικά ο ίδιος κινητοποιεί και ο ίδιος τρέφει παλιούς του ψηφοφόρους απέναντι. Εάν η συμφωνία έχει ενδόμνες μέσα, έχει απάλληλο ηλεκτρονικό και αλλαγή του συντάγματος, δεν προκρατεί τίποτα. Με βάση την πληροφόρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συμφωνήσει. Εν τω μεταξύ, αμέσως μετά τη τηλεφωνική επικοινωνία Τσίπρα-Ζάεφ, ανακοινώθηκε ότι ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου την Τρίτη το πρωί στα γραφεία του κόμματος στην Αθήνα. Η αναγέννηση του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης, πάνω στο οποίο θα στηθεί η νέα εικόνα της Θεσσαλονίκης, το νέο brand name, ξεκίνησε σήμερα. Με ευρεία πλειοψηφία ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας την υποβολή της πρότασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το ειδικό χωρικό σχέδιο για την ενοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης. Σήμερα ψηφίστηκε το χωριταξικό σχέδιο για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, το οποίο τώρα θα πάει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για έγκριση. Με αυτόν τον τρόπο η διοίκησή μας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, βάζει ένα οριστικό τέλος στην ασυνέχεια του παράκτιου μετόπου του πολυδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα δημιουργεί τη νέα ταυτότητα της πόλης μας. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας χαρακτήρισε το ειδικό χωρικό σχέδιο ως κορυφαίο αναπτυξιακό έργο για την Κεντρική Μακεδονία, που υλοποιείται κατόπιν της κατάθεσης των προτάσεων των τοπικών κοινωνιών ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών και να έχει συνένεση των τοπικών αρχών. Μια πρόταση που θα έχει να κάνει με την ανάπλαση όλου του παραλιακού μετόπου, τη δημιουργία περιπατητικών διαδρομών, ποδηλατοδρόμων, αλλά και χρήσης ήπιας μορφής για πολιτισμό, αθλητισμό, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουμε μέρημνα και για μια σειρά από θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, από τη δημιουργία λιμένων και μαρίνας, μέχρι φυσικά μια σειρά από επενδυτικά projects, ειδικά σε χώρους όπως ιδιοκτησίας, όπως το ΤΑΙΠΕΔ. Το ειδικό χωρικό σχέδιο περιλαμβάνει όλη την παραλιακή ζώνη από τις εκβολές του Γαλλικού ποταμού έως το Μεγάλο Έμβολο στο Αγγελοχώρι. Θα προτείνει εξυγίανση και ανάπλαση δεδροποτάμου και βυρσοδεψίων, θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις περιπατητικού άξονα από το νέο Μουσείο Ολοκαυτώματος έως την Πλατεία Ελευθερίας διαμέσου των εγκαταστάσεων του παλαιού εμπορευματικού σταθμού και τμήματος
του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης θα ενώνει με νέα δεδομένα τη συνέχεια του άξονα περιπάτου και ποδηλάτου από το Λευκό Πύργο στον Όλθ, θα ρυθμίζει πολεοδομικά το νότιο άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκης με ενιαία πολεοδομική αντιμετώπιση της περιοχής του Μεγάρου Μουσικής Ποσειδονίου Αλατίνη και της εκτός σχεδίου παράκτειας περιοχής στο όριο με το Δήμο Καλαμαριάς. Θα διασχίζει το παράκτιο μέτωπο του Δήμου Καλαμαριάς, θα ολοκληρώνει την παρέμβαση ως το αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα διερευνήσει τη χωροθέτηση ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Κεντρικής Μακεδονίας ανάλογης δυναμικότητας με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις που λειτουργούν εκτός θεσμικού και αδειοδοτικού πλαισίου στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Θα λάβει υπόψη χωροθετής και ανάγκες για λιμενικές υποδομές εξυπηρέτησης των σκαφών κάθε κατηγορίας. Θα έχει ως επιδίωξη την επανάκτηση του ρόλου της παράκτειας περιοχής του Δήμου Θερμαϊκού, ως κύρια ζώνης θαλάσσιας αναψυχής του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και θα στοχεύει σε συνεχόμενη παράκτεια αναψυχή και άξονα περιπάτου, απρόσκοπτη μετακίνηση με ποδήλατο εντός αυτής, εξυπηρέτησή της με τη θαλάσσια συγκοινωνία. Το Σάββατο, κατά την εμπλό εκδήλωση που διοργάνωσε η Νόδη Ανατολικού Τομέα, Θερμαϊκός Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, η σημασία τους για την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης, έγινε αναφορά στις σημαντικές προοπτικές για τη Θεσσαλονίκη που έχουν το λιμάνι και ο θερμαϊκός κόλπος. Είναι περιβαλλοντικά βιώσιμος ο θερμαϊκός κόλπος, θα μπορέσει να ανταχθεί και πολύ καλύτερα και να αξιοποιηθεί το μεγάλο στοίχημα που έχουμε βάλει εμείς στο τεχνικό επιμελητήριο μαζί με την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και τους 7 δήμους που έχουν μέτωπο στο παραθαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, που θεωρούμε ότι είναι μπορεί να γίνει το καινούργιο brand name της πόλης. Μεγάλη ανάγκη να ενισχυθεί η σχέση της Θεσσαλονίκης και με τη θάλασσα και με το λιμάνι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αν θέλουμε η Θεσσαλονίκη να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, ήμι μόνο από το να αναπτυχθεί το λιμάνι και παράλληλα να αναπτυχθεί ένα το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης από ανατολικά μέχρι δυτικά. Πολύ δεν μπορεί να περιμένει άλλο και αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα που πρέπει να κυριαρχήσει. Η Θεσσαλονίκη έχει το προνόμιο να διαθέτει ένα πανέμορφο θαλάσσιο μέτωπο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε σε μια πολύ ωραία πόλη, η οποία έχει και θάλασσα το Θερμαϊκό και βουνό το Σεϊσού. Η υποβολή του αιτήματος είναι το πρώτο βήμα για την εκπόνηση του ειδικού χωρικού σχεδίου, το οποίο υπολογίζεται ότι μπορεί να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους.